παραβιάσεις του εναερίου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη το απόγευμα του Σαββάτου, αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. Ανησυχία για τις εξελίξεις όσον αφορά στην αγορά από τους επαγγελματίες, τι αναφέρει ο Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ορεστιάδας και Περιφέρειας Χρήστος Τσοβανίδης. Μένουμε σπίτι, συνεχίζεται η καμπάνια από πολιτικούς και καλλιτέχνες. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυριακή 29 Μαρτίου. Σήμερα κίνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας. Συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ελλάδας υπήρχαν χθες στο βόρειο τμήμα του Εύρου. Τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν πτήσεις στην περιοχή και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Στους εθέρες μεταφέρει την ένταση στον Εύρο η Άγκυρα. Πολεμικά αεροσκάφη πάνω από τον Εύρο έστειλε το απόγευμα του Σαββάτου η Τουρκία. Τα αεροσκάφη της γειτονικής χώρας αναχαιτίστηκαν άμεσα από ζεύγος ελληνικών μαχητικών. Για περισσότερο από μία ώρα στον αέρα επικρατούσε ένταση. Τα αεροσκάφη πετούσαν σε μεγάλο ύψος. Οι ήχοι τους ακούστηκαν και στις δύο πλευρές των συνόρων. Οι ευρύτες δηλώνουν πάντως ότι δεν ανησυχούν και έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική πολεμική αεροπορία. Συνηθισμένα πράγματα από εδώ και πέρα. Τι άλλο να κάνουμε. Ευτυχώς που δεν είχαμε ατυχήματα και να δούμε πώς θα πάει η ιστορία από εδώ και πέρα. Κάτι ετοιμάζεται. Τα ακούσαμε, αλλά δεν φοβηθήκαμε. Ούτως ή άλλως εδώ οι ευρύτες, όπως ξέρεις, δεν φοβάται κανένας. Αυτά είναι κόλπα των Τούρκων και τα ηλίκια του Ερντογάν. Είναι ανησυχητικό, είναι τα παιχνίδια του Ερντογάν, τι να πω. Φοβάστε. Εντάξει, έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια, ζούμε εδώ. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία επιλέγει να μεταφέρει την ένταση στον αέρα. Είχαν προηγηθεί και άλλες πτήσεις στα σύνορα, ενώ στις 11 Μαρτίου δύο τουρκικά αεροσκάφη παρενόξαν ελικόπτερο του στρατού, το οποίο εκτελούσε περιπολία στην περιοχή του Πυθίου. Οι χθεσινές παραβιάσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέχεια της πίεσης που ασκεί η Άγκυρα σε όλο το μήκος των συνόρων μας πλέον, δηλαδή και στα χερσαία σύνορα και στα εναέρια σύνορα όπως κάνει τα τελευταία χρόνια και στα θαλάσσια σύνορά μας. Αν οποιοδήποτε πάει στην ιστοσελίδα του ΓΕΘΑ μπορεί να διαπιστώσει σε καθημερινή βάση ότι η Τουρκία ζούμε με ένα άτακτο γείτονα, κάτι το οποίο το ξέρουμε. Βεβαίως, αυτό η Τουρκία το κάνει συνειδητά. Συνειδητά ανοίγει μια μαύρη τρύπα, ουσιαστικά θέλοντας να αποδομήσει τα γειτονικά της κράτη για να μπορέσει μέσω αυτής της αποδόμησης να κυριαρχήσει το πεδίο. Βεβαίως, σαφώς και είναι μια νίκη της Ελλάδας το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να περάσουν άμαχο πληθυσμό μέσα από τα σύνορά μας. Και ξέρετε, άμαχος πληθυσμός μιλάμε για ήπια ισχύ. Γιατί δεν θα μπορούσαν, άλλωστε, κανένα στρατός, τακτικό στρατός στον κόσμο, δεν μπορεί να πυροβολήσει αμάχος, είναι έγκλημα πολέμου. Άρα λοιπόν, η Τουρκία στέλνοντας ουσιαστικά άμαχο πληθυσμό, πρόσφυγες να περάσουν μέσα από τα σύνορά μας και παρακινώντας τους να το κάνουν και απειλώντας και βοηθώντας τους να το κάνουν, ουσιαστικά άσκησε μια πίεση στα σύνορά μας, την οποία ο στρατός, ο τακτικός δεν θα μπορούσε να απαντήσει. Η Τουρκία μπορεί να απομάκρυνε τους μετανάστες από τα χερσαία σύνορα, κανείς όμως δεν μπορεί να προβλέψει πώς και αν θα συνεχίσει τις προκλήσεις της το επόμενο διάστημα. Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών υποστηρίζει ότι οι μετανάστες απομακρύνθηκαν προσωρινά λόγω κορονοϊού και ότι θα επιστρέψουν. Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο. Δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει στο μέλλον. Είναι βέβαιο ότι θα αρχίσει, ότι η πίεση αυτή θα ενταθεί. Το κάνει στην Ελλάδα, το κάνει στο Κύπρο, το κάνει και στη Συρία. Το κάνει και με τον κορονοϊό. Αλλά νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να το πούμε σε μια επόμενη φορά ή να το διαβάσουν οι αναγνώστες στο armyvoice.gr, όπου έχουμε μια εξαιρετική ανάλυση από τον καθηγητή της Σχολής Ευελπίδων, τον Κωνσταντίνο Γρίβα. Μιλάει πόσο πολύ μοιάζει η συμπεριφορά της Τουρκίας με τον κορονοϊό, δηλαδή το άτακτο παιδί της διεθνούς κοινότητας το οποίο τραβάει την προσοχή, με την απειλή στα σύνορά μας που ουσιαστικά έκανε το ίδιο πράγμα, απείλησε τόσο την Ελλάδα όσο και την Ευρώπη. Την στήριξη των επιχειρήσεων ζητάει ο επιχειρηματικός κόσμος. Περισσότεροι επαγγελματικοί κλάδοι εντάσσονται στα οικονομικά μέτρα άμεσης στήριξης, όμως το επόμενο δίμηνο θεωρείται κρίσιμο, υποστηρίζει ο πρόεδρος της ΕΕΒΟΠ, Χρήστος Τσοβανίδης. Η επόμενη μέρα ανησυχεί τους επαγγελματίες, καθώς τα καταστήματα παραμένουν κλειστά και είναι άγνωστη η ημερομηνία κατά την οποία θα ξανά ανοίξουν.
Ο πρόεδρος Ένωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ορεστιάδας και Περιφέρειας, Χρήστος Τσομπανίδης, τονίζει ότι η αγορά πρέπει να στηριχθεί. Με βάση τις τελευταίες ενημερώσεις που βλέπουμε, πήρε η παράταση άλλες δύο εβδομάδες μέχρι τα μέσα του Απριλίου το κλείσιμο των καταστημάτων. Θα παραμείνουν κλειστά δηλαδή αυτά όπως είχαν ανακοινωθεί. Οπότε δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα μέχρι τα μέσα του Απριλίου. Εκείνο το οποίο θα αλλάξει σίγουρα προς το χειρότερο είναι η οικονομική κατάσταση όλων των επαγγελματιών και όχι μόνο με βάση αυτά τα οποία εφίστανται. Τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται είναι σε ένα βαθμό στη σωστή κατεύθυνση. Δεν θα μπορούσαν μάλιστα να μην μπορούσαν να γίνει τίποτα πάνω σε αυτό. Αλλά τα άσχημα από οικονομικής πλευράς θα έρθουν μετά από τους 2 μήνες τουλάχιστον που θα μεσολαβήσει αυτή η καραντίνα. Αυτό που γίνεται με τους ΚΑΔ, ναι, βεβαίως ενημερώνεται, επικαιροποιείται κάθε φορά η κατάσταση, η λίστα, αλλά δεν είναι αρκετό. Πλέον οριζοντιοποιήθηκαν όλες οι ζημιές σε όλους τους κλάδους, ακόμα και αυτοί που δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς τους συγκεκριμένους ΚΑΔ. Και αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσει γενναία η κυβέρνηση. Ο αντίκτυπος, σύμφωνα με τον κύριο Τσομπανίδη, είναι άμεσο στις επιχειρήσεις, αλλά και στους ίδιους τους επιχειρηματίες, οι οποίοι δυσκολεύονται καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα εσόδων. Υπάρχουν και καταστήματα, επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν έβγαζαν και τα τρελά χιλιάρικα το μήνα. Ήταν κάπου με βάση τις δόσεις τους, με βάση τις υποχρεώσεις τους, είχαν κάπου εκεί το ποσό για να βγάλουν, όπως λέμε, το μήνα. Αυτό το επίδομα είναι τίποτα δεν είναι. Κοντά στη ζημιά την οποία υφίστανται. Φυσικά και έχουν κλειστεί, φυσικά και έχουν προβλήματα. Σας είπα ότι ναι, με προς την σωστή κατεύθυνση γίνονται κάποια μέτρα που γίνονται, αλλά δεν θα είναι αρκετά. Θα πρέπει, το ξαναλέω για δεύτερη φορά και θα το πω και τρίτη, μετά από 2 μήνες, το πολιτικό γενικότερο σύστημα της χώρας να πάρει γενναίες αποφάσεις. Αυτό που ζούμε και θα δούμε μπροστά μας είναι χειρότερο από τα μνημόνια τα λεγόμενα ζήσαμε το 9, το 10 και το 11. Είναι ένα μνημόνιο, αλλά πολύ χειρότερο όσον αφορά τη ζημιά την οποία δημιουργεί οριζόντια σε όλη την ελληνική οικονομία. Βλέπω ανθρώπους που πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ προσεγμένη και συγκρατημένη επιλεκτικότητα και επιλεκτιμότητα σε αυτά τα οποία ψωνίζουν. Προφανώς. Γιατί λειτουργεί και η ψυχολογία. Δεν λειτουργεί μόνο ότι ξαφνικά εξαφανίστηκαν κάποια χρήματα από την τσέπη, γιατί έκλεισα το μαγαζί για άλλους λόγους που δεν ούτε εγώ σχεδίασα ούτε φταίω εγώ. Οπωσδήποτε η ρευστότητα περιορίστηκε. Η αγορά της Ορεστιάδας δεν επηρεάζεται μόνο από τα κλειστά καταστήματα λόγω κορονοϊού. Νωρίτερα υπήρχε και η ένταση στα σύνορα. Όσον αφορά πριν να σκάσει ο κορονοϊός, όταν δηλαδή ξεκίνησαν τα προβλήματα, ένα ψιλομούδιασμα ήταν. Δεν εγώ είδα πολύ μεγάλη διαφορά στη συμπεριφορά την καταναλωτική εδώ στην Ορεστιάδα. Δηλαδή αυτά που έκανα πριν, το βαθμό που σκέπτονταν πριν, τα λεφτά που ξοδεύανε πριν την κρίση στις Καστανές, κάπου εκεί τα ίδια ήταν. Αλλά αυτό λειτουργήσε κάπως αλλιώς. Λειτουργήσε ψυχολογικά. Ήταν μια συγκυρία η οποία, χωρίς να ξέρουμε τι θα ακολουθήσει με το θέμα του κορονοϊού, βοήθησε ψυχολογικά στην αντιμετώπιση κάποιου θέματος το οποίο θα το χρειαστούμε στους επόμενους 2 μήνες. Τώρα, το αν θα μείνουν ανοιχτά ή κλειστά, πλέον αποκτάει ελάχιστη σημασία, διότι έχουμε κάτι σοβαρότερο μπροστά μας, κύριε Τωμαδάκη. Αν δεν είχαμε τον κορονοϊό, ναι, θα μπορούσα να σας πω πόσο επηρεάζει και πώς ήταν επηρεάζει. Τώρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Είναι πολύ χειρότερα από αυτό το οποίο έγινε στις Καστανές. Οικονομικά εννοώ πάντα. Καλλιτέχνες μέσα από το σπίτι τους και αξιοποιώντας δημιουργικά ένα από τα γνωστότερα τραγούδια του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, μας καλούν να κάτσουμε σπίτι. Διαφημιστικό μήνυμα έχουν δημιουργήσει και οι επικεφαλείς των παρατάξεων του Δήμου Καβάλας. Το δικό του μήνυμα στέλνει και ο Δήμος Καβάλας. Οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων καλούν τον κόσμο να κάτσει σπίτι. Η σοβαρή αντιμετώπιση και η ατομική ευθύνη είναι τα όπλα μας κατά του κορονοϊού. Καβάλα, μείνε σπίτι. Στηρίζουμε το σύστημα υγείας. Καβάλα, μείνε σπίτι. Μένουμε σπίτι και κλείνουμε την πόρτα στον κορονοϊό. Με την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων δεν παίζουμε. Καβάλα, μείνε σπίτι. Κλείνουμε την πόρτα στον κορονοϊό. Θα τα καταφέρουμε. Καβάλα, μείνε σπίτι. Διεκδικούμε ενίσχυση με προσωπικό και μέσα του νοσοκομείου μας. Φυσικά, καβάλα, μείνε σπίτι. Βιώνουμε ένα πόλεμο. Κλείνουμε την πόρτα στον κορονοϊό. Καβάλα, μείνε σπίτι.
Φύλαξε τον εαυτό σου. Προστάτεψε την κοινωνία. Καβάλα, μείνε σπίτι. Εικόνα από την εκκλησία του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδόρων συνεχίζει να μεταδίδει η δημοτική τηλεόραση Ορεστιάδας. Κάθε Κυριακή, την Μεγάλη Εβδομάδα αλλά και τις ημέρες των χαιρετισμών, η δημοτική τηλεόραση Ορεστιάδας συνδέεται απευθείας με την εκκλησία, ώστε οι πιστοί να έχουν τη δυνατότητα από το σπίτι τους να παρακολουθήσουν τις λειτουργίες. Πνευματικό θεραπευτήριο χαρακτήρισε την εκκλησία ο Μητροπολίτης Δημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου Δαμασκηνός κατά το κυριακάτικο κήρυγμά του από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων Ορεστιάδας. Ο κ. Δαμασκηνός τόνισε ότι ο Κύριος δεν κάνει διακρίσεις. Αγαπητοί μου αδελφοί, διαπιστώνουμε την αναγκαιότητα ενός νοσοκομείου προκειμένου να θεραπευθεί η ασθένεια του σώματος. Πολλό μάλλον έχουμε όλοι εμείς ανάγκη να προσέλθουμε στο πνευματικό θεραπευτήριο που είναι η Εκκλησία για να απελευθερωθούμε από τα πάθη και από την ασθένεια της ψυχής. Όλοι μας έχουμε ανάγκη να εκείμεθα κοντά σε έναν γιατρό, σε έναν θεράποντα γιατρό. Γι' αυτό λοιπόν σας προτείνω έναν γιατρό ο οποίος είναι πολύ πιο σημαντικός. Έναν γιατρό που είναι διαφροκικός. Έναν γιατρό που είναι ανάργυρος. Έναν γιατρό ο οποίος δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε μικρούς και μεγάλους. Και αυτός ο γιατρός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έρχεται να θεραπεύσει τον κάθε άνθρωπο, κάθε λογής, κάθε φυλής, κάθε ηλικίας, όποιος και αν είναι, αμαρτωλός ή ευσεβής. Ο Κύριος έρχεται όλους να μας σώσει, αρκεί εμείς να επιδείξουμε πίστη και εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Οι εκκλησίες λειτουργούν χωρίς την παρουσία πιστών. Η Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας μεταδίδει σε απευθεία σύνδεση τις λειτουργίες από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων. Οι εκκλησίες εδώ στην Ορεστιάδα, στο Δημότικο και στο Σουφλί και στα χωριά και στις πόλεις είναι ανοιχτές. Μπορεί να μην γίνονται λειτουργίες δημόσια, αλλά εδώ στην Εκκλησία μπορείτε να μεταλάβετε σώματος και αίματος Χριστού, να δεχτείτε τη χρήση του Αγίου Ελαίου και να λάβετε όλες τις αγιαστικές πράξεις που θα είναι εφόδια προκειμένου να αντιμετωπίσουμε με πίστη στο Θεό αυτόν τον πειρασμό. Με αυτές τις σκέψεις σας χαιρετώ όλους και εύχομαι ο Θεός να μας δίνει πίστη προκειμένου με την δύναμη του Θεού να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες που ενέκυψαν από τον κορονοϊό. Βοήθειά μας και χρόνια πολλά.